Σεβασμιότατε του Μεγάλου της Αποστολικής αυτής Μητροπόλεως, μας συγκινεί πάντα το επίπεδό σας και αγάπη σας. Είμαστε και ευγνώμονες το ότι ήλθατε στην Πάτμο και μας προσκομίσατε και τμήμα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μακαρίου. Μας συνδέει πρώτον η Αποστολικότητα των τόπων και δεύτερον μας συνδέει πολύ ο μεγάλος αυτός ανεγενεσιακός πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μακάριος από Κορίνθου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να μεταδώσω όσο μπορώ στο ευλαβές ακροατήριό μας και τα βιώματα αλλά και το σεβασμό και την ευλάβεια προς το πρόσωπο αυτού του ευλογημένου Πατρός της Εκκλησίας μας, του Αγίου μας, και συνάμα να χαρώ ιδιαίτερος για την παρουσία του Αγίου Ιωαννοπόλεως, διότι ο Γέροντας, εκτός των άλλων, βέβαια δεν έχουμε το χρόνο σήμερα να το εξετάσουμε, είχε τη μεγάλη αγάπη για την Ιεραποστολή και τον πρώτο Ιεραπόστολο από τους πρώτους που σήμερα είναι εν ζωή είναι ο Άγιος Γάνου και Χώρας, ο οποίος εργάστηκε πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, Αγιανοπόλεως στην Αφρική, θυσιαζόμενος με μεγάλη αρετή, και πιστεύω ότι είναι, σήμερα έχει τα πρεσβεία τα Ιεροποστολικά ανά την Ορθοδοξία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα που βρίσκομαι κοντά σας, Άγιε Κορίνθου. Πατέρες, φίλοι εν Χριστώ και φίλες εν Χριστώ, είναι μεγάλη υπόθεση κανείς να μπορέσει να μεταφέρει μερικά βιώματα. Το πρώτο μου βίωμα είναι να σας μεταφέρω όταν ήμουνα σε ηλικία πολύ μικρή, ήδη μόλις τέλειωνα το δημοτικό, έγραψα ένα ποίημα για τον Γέροντα. Θα μου συγχωρέσετε, δεν είναι τόσο επιτυχές, αλλά όμως είναι κάτι που βγαίνει από το βίωμα. Οπότε μια ποίηση που βγαίνει από το βίωμα, που πιστεύω ότι έχει κάτι καλό μέσα της. «Η μάνα μου οδήγησε σημά σου τότε, και εσύ με πήρες στα φτερά σου χαριτωμένη ασκητή, πέταξες αητέ σε ουρανούς δικούς σου. Δεν είχαν οξυγόνο, είχαν αγάπη και χαρά. Η παιδική καρδιά μου δεν άντεχε εκείνο το γιορτάσει και άργησε γρήγορα να χτυπά πλημμυρισμένη από ειρήνη. Σαν ιδεώσιο στη δύναμη της ψυχής μου μετρίασε το ύψος όσον αντέχει το παιδικό κουράγιο. Πέταξες προσευχόμενος σε ύψη δυσανάβατα τόσο ψηλά που έβλεπαν το μέλλον. Με μάτια ολόλαμπρα, με πρόσωπο γλυκό, άρχισε χωρίς φόβο να προφητεύει γιατί άκουγε «Ναι, έρχομαι ταχύ». Τότε πλησίασαν τα άγρια πουλιά για να απολαύσουν τη γαλήνη. Μέσα στην παιδική τότε ψυχή μου σμιλεύτηκε η ειρηνική αιώνια μορφή σου. Η μητέρα μου λοιπόν, γνωρίζοντας βιωματικά άρα και ουσιαστικά την ανάγκη και την δίψα της παιδικής μου ψυχής για να επικοινωνήσει και να οδηγηθεί από την ακέραια πνευματικά και ηθικά μορφή του Οσίου, με οδήγησε κοντά στον Γέροντα τον Αμφιλόχιο, τον Ανδρείο ασκητή της μακράς παράδοσης της Ιεράς Νήσου μας, αλλά και το πνευματικό σέμνομα και κάφημα της Παλεφάτου Γεραράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Από το έτος 1968 που επιστρέψαμε από την Αυστραλία έως στην Ίσο Πάτμο, έως και στον Φεβρουάριο του έτους 1970, ήταν συχνές οι επισκέψεις που έκανε η μητέρα μου για να εξομολογηθεί, διότι δεν εξομολογείται τυπικά απλώς μόνο κάθε 40 και κάθε 40 ημέρο, αλλά περίπου κάθε 1,5 με 2 μήνες και μήνα πήγαινε να δει τον Γέροντα να εξομολογηθεί. Η μητέρα μου, πνευματικό τέκνο του Γέροντος, ήταν υποτασσωμένη πάση φύση ανθρωπίνη εις τον Κύριον, με τα πάσης ευλαβίας υποκλεινωμένη, της Επισκόπης και της Αγγής, σεβούσα των Πρεσβυτέριων, τιμώσα των Κλήρων, εδουμένη την άσκηση και εκ της βιωτής του Αγίου Γέροντος ή από τη χωρία των πνευματικών του τέκνων. Ήταν η μαγιά που άφησε να υπάρχει άχρη σήμερον η παρακαταθήκη αλλά και η ζώσα συνέχεια του έργου του. Γιατί
Στα απλά και ταπεινά παιδιά της νήσου, στις κόρες και στους ιούς του, στήριξε το πνευματικό οικοδόμημα. Ο μακαριστός γέροντας προηγούμενος Αμφιλόχιος Μακρής γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του έτους 1888. Από ευλαβεστάτους γονείς, τον Εμμανουήλ Μακρή από τους Λειψούς και την Ειρήνη Γαλάνη από την Πάτμο. Κατά την τέλεση του μυστηρίου του Θείου Βαπτίσματος έλαβε το όνομα Αθανάσιος από τον ανάδοχό του και θείο του, Μητροπολίτου πρώην Πιλουσίου, Αμφιλόχιο Κάπο. Από βρεφική ηλικία ο Θεός κατέστησε αυτόν σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος και σύμφωνα με τις διηγήσεις της μητρός του, βρέφος ακόμα και νήπιο, αρνιόταν να λάβει τροφή την ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Δεν θύλαζε. Στη συνέχεια, παίρνει τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην Πάτμο. Εν συνεχεία φυτά στο σχολαρχείο για ένα έτος, διότι οι τουρκικές αρχές διέκοψαν τη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου το έτος 1905 και μεταφέρθηκε η Πατμιά Σχολή του Γένους προσωρινά στη Σάμα. Το έτος 1906, σπρωγμένος από θείο πόθο και αγάπη προς τον Κύριο, σε ηλικία μόλις 17 ετών, εισέρχεται δόκιμος στην Καθημάς Ιερά Μονή. Διακρίνεται για το ζήλο και την κατά Θεόν προκοπή και το έτος αυτό κήρεται ρασοφόρος μοναχός, μετονομαζόμενος Αμφιλόχιος προς τιμήν του αναδόχου του. Προς πνευματική του ωφέλεια επιδιώκει τακτική επικοινωνία με εναρέτους εισηκαστές που εγκαταβιώνουν στην Πάτμο, όπως ο ασκητής Θεόκτιστος, όπου λέγεται η παράδοση, σεβασμιότατο ότι ήταν επίσκοπος στη Μικρά Ασία Μητροπολίτης και παρετήθη και ασκήτευσε στα πιο δύσβατα μέρη της Πάτμο. Αλλά η αρετή του και το χάρισμά του το διορατικό ήταν ικανά να επηρεάζουν όλη την Πάτμο, αλλά και ακόμα και τους πατέρες της Μονής, οι οποίοι τον συμβουλευόντουσαν και πολλές φορές τον καλούσαν στη γεροντική σύναξη για να ακούσουν τη γνώμη του και για να γνωμοδοτήσει για θέματα εκκλησιαστικής φύσεως, αλλά και τα τότε δύσκολα θέματα πολιτικής κατά εκείνους τους δύσκολους καιρούς. Γνωρίστηκε με τον Μακάριο τον Αντωνιάδη, από τον οποίον κήρεται μεγαλόσιμος μοναχός σε ηλικία 24 ετών στο κάθισμα του Απολλών. Το 1914 ασθενεί και μεταβαίνει στην Αθήνα και από εκεί στην Αίγινα, όπου συνδέεται πνευματικά με τον Άγιο Νεκτάριο, από τον οποίο μοιείται βαθύτερα στην ησυχαστική παράδοση και την ωραία προσευχή. Σε ηλικία 30 ετών στην Ιερά Νήσο χειροτονείται διάκονος και ακολούθως πρεσβύτερος και σε ηλικία 33 ετών λαμβάνει το ιερό υπούργημα του πνευματικού πατρός. Στο στερό μοναχικό του φρόνημα και ο ιεραποστολικός του ζήλος τον βοηθούν να αναπτύξει ιεραποστολική και ποιμαντική δράση στα Πέριξ νησιά. Κατά τα έτη 1926 έως 1932 ορίζεται προϊστάμενος του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, όπου εκτελεί επισκευές στον ναό και επιμελείται την αγιογραφία του. Στις 14 Νοεμβρίου του 1935 εκλέγεται ηγούμενος για δύο έτη στην κρίσιμη περίοδο της Ταλοκρατίας, ενώ παράλληλα ιδρύει τη Γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με την Ηγουμένη Ευστοχία Μοναχή, η ίδρυση της Μονής ήταν επιθυμία του Γέροντος, όπως εκ του κέντρου αυτού με εφόδια πνευματικά να εργαστούν εκατάλληλοι εκ των μοναχών εν την κοινωνία δια την διάδοση της χριστιανικής αληθείας και την εξάσκηση της φιλανθρωπίας, όπως τονίζει η ίδια. Η εκλογή του δεν ήταν αρεστή στους Ιταλούς κατακτητές και γι' αυτό τον εξορίζουν στην υποκριτική Ελλάδα, διαλύουν τη Γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού και αντικαταστηθούν με κάποιο έμπιστο τους. Και ας σημειωθεί εδώ ότι έχουμε όντως πραγματική δημιουργία κρυφού σχολείου στην Πάτμο από τον Γέροντα τον Αμφιλόχιο. Διδάσκαλος ήταν, χρημάτισε ο μετέπειτα προηγούμενος πατήρ Παύλος, που ήταν το πρώτο πνευματικό παιδί, και έκανε κάτω από το υπόγειο του σπιτιού του συστηματική, γραμματική και νεοελληνικά, νέα ελληνικά. Ήταν μαθητές του, μεταξύ των μαθητών του, θυμάμαι και τον μακαριστό τον Κυθύρον Ιερόθεος, ο οποίος ήταν μαθητής του Γέροντα στο κρυφό σχολείο. Θυμάμαι και τον κύριο οικονόμο, ο οποίος ήταν ηλικιάρχη στην Πάτμο.
αλλά ήταν συστηματικό κρυφό σχολείο. Γι' αυτό είχαν και τα αποθυμένα Ιταλοί εναντίον του και επίσης τις αδελφές, τις δασκάλες, τις οποίες κατήφθηνε πνευματικά και ήταν πνευματικές του κόρες, τι έκαναν. Όταν οι Ιταλοί δυσκόλεψαν τα πράγματα και άφηναν μόνο 2 ώρες την εβδομάδα να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, οι δασκάλες τι έκαναν, βάζανε ένα μαθητή στην πόρτα να ελέγχει αν βγει ο διευθυντής και αντί 2 ώρες έκαναν 10 ώρες την εβδομάδα. Και έτσι προσπάθησαν οι αδερφές να κρατήσουν τη γλώσσα, όπως και προσπάθησε επίσης να κάνει για πρώτη φορά εκείνη την εποχή κατασκηνώσεις για να παίρνει τα κορίτσια, να τα νουθετεί και ιδίως για τα ορφανά κορίτσια, τα οποία βοηθούσε δια των αδελφών. Αυτά τα αντελήφθησαν οι Ιταλοί και έτσι το γέροντα του είχαν πάντα χρεωστούμενα. Ενώ ο γέροντας όμως, ξέρετε, έχω ασχοληθεί και με το θέμα της αντίστασής του και έχω κάνει και μία διάλεξη σε ένα συνέδριο, δεν επιχείρησε μία αντίσταση με όπλα. Είναι κάτι φοβερό, είναι κάτι πολύ ανώτερο, είναι κάτι πολύ πατερικό. Τι έκανε, για πρώτη φορά δημιουργεί τους κύκλους. Δεν τις δημιούργησε, τους κύκλους των κυριών δεν δημιουργηθήκανε πρωτίστως από τη ζωή και το σωτήρα, μετά δημιουργηθήκαν από τη ζωή και το σωτήρα. Ο γέροντας για να αντισταθεί εναντίον της θελοκρατίας, ο ίδιος μαθαίνει παλαιογραφία, αντιγράφει τους πατέρες και στέλνει κείμενα στις πνευματικές του κόρες δασκάλες για να μπορέσουν να τα μεταδώσουν σε ομάδες κοριτσιών και γυναικών. Ούτως ώστε ήθελε ο γέροντας να κρατήσει την πίστη και τη γλώσσα μας. Αυτά τα 2 αγωνίστηκε και τον πολιτισμό μας εν γέννη. Αλλά δεν αγωνίστηκε με έναν τρόπο κοσμικό, αγωνίστηκε με έναν τρόπο πολύ χριστιανικό και πολύ ανώτερο. Αλλά όμως πάντα, όπως αγωνίστηκε πάρα πολύ και εναντίον του αυτοκεφάλου, γιατί ήθελαν οι Ιταλοί να γίνει αυτοκέφαλη η εκκλησία, η Δημητροπόλη της Δωδεκανήσου, να είναι αυτοκέφαλη η εκκλησία, πίεζαν το Πατριαρχείο, ούτως ώστε με μεγαλύτερη ευκολία να μπορούν να μας πετάξουν μετά στον Πάπα και να γίνουμε ουνίτες. Το άλλο το καταπληκτικό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι σουόρες οι καθολικές ετοίμαζαν στο ορφανοτροφείο της Ρόδου περίπου 150 παιδιά, στα οποία τα είχαν διδάξει και τα είχαν δηλητηριάσει εναντίον της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, λέγοντάς τους ότι ο Ελληνισμός είναι για τους γύφτους και η Ορθοδοξία είναι για τους αγραμμάτους. Αυτές φυσικά είχαν κάποιο επίπεδο πολιτιστικό, δεν συγκρινόντουσαν τότε με εμάς, είχαν ένα επίπεδο πολιτιστικό και αυτό ήταν ικανό να πείσει τα παιδιά ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, εάν παραμέναμε υπό την Ιταλοκρατία, τι θα γινόντουσαν. Αυτά τα παιδιά θα σπούδαζαν μετά στη Ρώμη, μετά θα τα έφερναν στη Ρόδο και θα είχαν ήδη ετοιμάσει 150 γενίτσαρους με το πιο μοντέρνο και το πιο σύγχρονο τρόπο, οι οποίοι έτσι θα κατέλαβαν σιγά σιγά, θα καταλάμβαναν τα Δωδεκάνησα. Ο γέροντας όμως αντιστάθηκε πάρα πολύ και αντιστάθηκε με ένα θεοειδή τρόπο, με ένα πολύ πνευματικό τρόπο και με πολύ ανωτερότητα. Ούτε κατηγορούσε, ούτε είχε τους εθνικισμούς, γιατί μας κατηγορούν πολλές φορές και για εθνικιστές. Όχι. Εμείς είδαμε ένα άλλο πνεύμα στην Εκκλησία, που δεν μπορούμε να το καταλάβουν οι άλλοι εύκολα. Αγαπάμε την πατρίδα, δεν είμαστε εθνικιστές όμως. Αγαπάμε τον πολιτισμό, αγαπάμε την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, με μια επιστολή που γράφει ο γέροντας στον Άγιο Μινά της Εγγύνης, όταν μετά πήγε εκεί για να συχάσει ένα διάστημα και ίδρυσε τη μονή αυτή, πώς επαινεί τον Ελληνισμό και πώς, ας πούμε, λέει, η πρώτη εμφάνιση του Αναστάντος Χριστού έγινε σε ελληνικό σπίτι. Του Κλεόπα και του Λουκά. Τι ήταν ο Κλεόπας και ο Λουκάς, λέει ο γέροντας, Έλληνες. Τι ήταν η πρώτη Ιεραπόστολος του Αποστόλου Παύλου, η Λιδία, Ελληνίδα. Και συνεχίζει ο γέροντας και λέει ότι μέσα σε αυτή την καρδιά, την ελληνική, όταν μπει ο Χριστός, κάνει θαύματα και ξεπερνάει κάθε άλλο άνθρωπο και κάθε άλλο λαό η ελληνική καρδιά, όταν έχει μέσα της τον Χριστό.
αλλά τα διηγείται με ένα τόσο λυρικό και ποιητικό τρόπο που θαυμάζει κανείς έτσι τη σκέψη του, αλλά και, και το δυναμισμό του και την αγάπη του προς το Χριστό μας και προς τον Ελληνισμό μας. Εργάζεται λοιπόν ο Γιώργας κατά την εξορία του, βρίσκει ευκαιρία λοιπόν και πηγαίνει. Έρχεται στην Αθήνα. Φιλοξενείται από τη ζωή τότε και από το Σωτήρα και πηγαίνει στην Ήπειρο, τον στέλνουν για να κάνει εξομολογήσεις. Όπως ξέρετε, το μυστήριο της εξομολογήσεως τότε δεν κυριαρχούσε στην Εκκλησία. Δυστυχώς τότε απλώς μόνο ορισμένοι μοναχοί και ορισμένα μοναστήρια εξασκούσαν την εξαγόρευση των λογισμών και το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο Γέροντας αρχίζει λοιπόν να αναζωπυρώνει αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας μας στην Αθήνα, στην Ήπειρο και στην Κρήτη, όπου στην Κρήτη εκεί μου έλεγε η μακαριστή κυρία Κουφάκη, όταν πρωτοπήγε στα Χανιά, μετρούσε με τα σπιρτόξυλα τον κόσμο. Και στις πρώτες 4 μέρες είχαν πάει 2.000 Χανιώτες να εξομολογηθούν στον Άγιο Γέροντα. Και τότε βέβαια, όταν πήγε και η κυρία Κουφάκη, να πούμε και αυτό πριν προχωρήσουμε, θα το δούμε και στη συνέχεια, πήγε να εξομολογηθεί, μια που λέμε έτσι και για την πνευματική πατρότητα. Ήταν πολύ ευκατάστατη αυτό το ζεύγος, ο κύριος Στέφανος και η κυρία και η μακαριστή Στέφανος και Μαρίκα, και του είπε, εξομολογήθηκε τον πόνο της στον Γέροντα, ότι δεν έχει παιδί. Τι θα κάναμε όλη αυτή την περιουσία, λέει στον Γέροντα. Και λέει, ευλογημένη, με τον πιο φυσικό τρόπο γυρνάει ο Γέροντας και του λέει, ευλογημένη, ο Θεός θέλει κάτι άλλο από σένα. Πάρε 2 όρφανα, τα 2 γίνανε 4, γίνανε 20, 30, 40, και πάντρεψε 150 κορίτσια με σπίτι και πρίκα και άλλα 100 κορίτσια με πρίκα. Περιττό δε να σας πω ότι τα παιδαγώγησε εν Χριστώ, και αυτό ήταν το μεγάλο, ότι δεν έκαμε απλώς μεγάλες ορφανά παιδιά, αλλά έκανε και μητέρες οι οποίες πραγματικά έκαναν λαμπρές οικογένειες μετά. Όλα αυτά έμπνευση από τον Γέροντα, διοχετεύοντάς τη στην μεγάλη του ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Και γι' αυτό κάνει το Ίδρυμα με την ευλογία τότε του μακαριστού του Σεβασμιωτά του Ξηρουχάκη, γιατί ο Γέροντας δεν ήθελε να γίνονται ιδρύματα μέσα στην Εκκλησία, αλλά ο ίδιος ο Μητροπολίτης συνεννοήθηκε με την κυρία Κουφάκη και είπε, θα το κάνετε Ίδρυμα. Και έτσι έγινε. Αλλά κοιτάξτε, Σεβασμιωτά, πώς θα φέρνει ο καιρός, και αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα ο Μητροπολίτης Χανίων, ο Αποκορώνου, είναι παιδί από αυτά τα παιδιά που είχε κυρία Κουφάκη. Και ανέλαβε σήμερα, έχει αναλάβει και το Ίδρυμα και έχει με ένα φυσιολογικό τρόπο, είναι πάλι της Εκκλησίας Ίδρυμα. Ο Γέροντας είχε μια μεγάλη αγάπη προς την Εκκλησία, ήταν εκκλησιαστικός άνθρωπος, όπως βλέπετε και ο Δεσπότης μας εδώ και ο Άγιος Κορίνθου, είναι εκκλησιολογικός άνθρωπος. Το να αγαπάμε την Εκκλησία είναι το πρώτο και κύριο. Ο Γέροντας πάντα, όλα τα άλλα θα πέσουν τα συστήματα. Η Εκκλησία μας θα παραμείνει. Γι' αυτό βλέπετε κιόλας, αγωνίζεται πάρα πολύ για να ανορθωθεί η ενορία, ο Γέροντας. Αγωνίζεται πάρα πολύ να ανορθωθεί ο μοναχισμός. Γιατί πιστεύει ότι ο μοναχισμός, ο υγιής μοναχισμός, μπορεί να βοηθήσει και την κατατόπο, και τις κατατόπους εκκλησίες και τις ενορίες μας. Είναι η δυναμική της Εκκλησίας και το αποκαλούσε ως ευζωνικό τάγμα της Εκκλησίας ο Γέροντας το μοναχισμό. Είναι το ευζωνικό της τάγμα το οποίο βοηθά στον κόσμο μας να μυθεί περισσότερο μέσα στην πνευματικότητα την Ορθόδοξη. Το έτος λοιπόν 2010 στο εορτολόγιο, συνάμα πρέπει να σας πω ότι ο Γέροντας πήγαινε και εξομολογούσε και στο Φανάρι και στη σχολή της Χάλκης. Εκεί εξομολόγησε και τον Πατριάρχη, τον Μακαριστό τον Αθηναγόρα. Εκεί ο Γέροντας αλληλοεξομολογείται και με τον πατέρα Φιλόθεο τον Ζερβάκο. Ερχόταν, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, το 69, που ήρθε ο Γέροντας ο Φιλόθεος στο Σπήλαιο για να συναντήσει τον Γέροντα, αλλά ο Γέροντας έγινε τότε στη Ρόδο. Είχε πάει για το ορφανοτροφείο να δει τις αδερφές πώς είναι, πώς προχωράει. Αλλά και μετά ακολούθησε
και πήγε στη Ρόδο να τον βρει για να εξομολογηθεί. Γιατί έλεγε ο Γιώργος ότι δεν πρέπει μόνο να εξομολογούμε τον κόσμο, αλλά πρέπει και εμείς να εξομολογούμαστε για τους πνευματικούς. Και αυτό πραγματικά μετά το μετέφερε και όπως και οι αρχιερείς και οι πάντες. Πρέπει να εξομολογούμαστε. Και βλέπετε σήμερα υπάρχουν και οι αρχιερείς, όλοι μας οι αρχιερείς έχουν πνευματικό, να ξέρετε, και ο Άγιος Κορίνθου και όλοι, όπου εξομολογούνται. Και εξομολογούντουσαν και εξομολογούνται. Και εκείνος ο καημός, έλεγε ο Γέροντας ο Παύλος, το πρώτο του πνευματικό παιδί του Αγίου Γέροντος, ήταν ότι οι ιερείς, οι πνευματικοί ιερείς που εξομολογούν, δεν εξομολογούνται. Και λέει, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να εξομολογείς τον κόσμο χωρίς να πας εσύ να εξομολογηθείς? Γίνεται αυτό το πράγμα? Στέκεται πνευματικά αυτή η κατάσταση, ας πούμε? Εκείνη όμως, να σας πω κάτι, αυτό που διδάσκομαι κιόλας και είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική πατρότητα, είναι ότι βλέπετε, ας πούμε, οι κοσμικοί που είναι άθεοι, οι ψυχαναλυτές, ότι ένας ψυχαναλυτής που έχει, ας πούμε, 10 χρόνια εμπειρία στην ψυχανάλυση, θα πάει να εξομολογείται σε έναν άλλο που έχει 20 χρόνια εμπειρίας. Και ήταν άπαλη και συνέχεια έτσι. Ένας που έχει 20 χρόνια θα πάει σε έναν που έχει 25 χρόνια. Αν βλέπετε, οι κοσμικοί τώρα ψυχαναλυτές κάνουν αυτό, εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς ως πνευματικοί, ως ιερείς, να εξομολογούμε? Θα πρέπει να εξομολογούμε θα πρωτίστως εμείς. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε μερικές βάσεις και μερικά μαθήματα έτσι εκκλησιολογικά από τον Γιώργο τον Αμφιλόγιο, για να κρατήσουμε και για να μυθούμε περισσότερο στην πνευματική πατρότητα. Και να δείτε τώρα, ας πούμε, πώς επηρέασε τον Πατριάρχη όταν ήταν φοιτητής, το σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη, όταν ήταν τότε Δημήτρης Αρχαντώνης και ήταν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Και ο ίδιος μετά γράφει ο Πατριάρχης στο ημερολόγιο τα εξής. Υπάρχει και αλληλογραφία και σχετική στο έργο του Αγίου Βερατίου. Όλη η αλληλογραφία υπάρχει μέσα. Και κοιτάξτε τι γράφει, ας πούμε, και τι λέει ο Πατριάρχης μετέπειτα. Ο Κύριος ουδέποτε την χάνει φιδωλός εις της ακενότος δωρεάς του. Και όσοι ως γέρον αμφιλόχιος της ασκητικής ανδρείας, της αδιαλείπτου προσευχής και συνόλου της ευεκτικής εργασίας ετόλμησεν, εζήτησεν και επέτυχε του χαρίσματος, εντός αυτού θαλερός επενήργη δροσοβόλος καύσης της νοεράς προσευχής, εξών έπαθεν, έμαθεν, εδίδαξεν, ενέπνευσεν και παρέδωκεν της μεταυτού και της επιγενωμένης διαλόγου και έργων αγάπης άρτων ζωοποιών, βρόσιν άφθαρτων, είδωρ ζών της αύρης μαγαλιάσεως. Συνελών τυπήν ούτως ο μηδέν έχων κατήχε τα πάντα, εφόσον είτε αφοσιωμένος εις την ύψην, την προσευχή, την άσκηση, την ποδηγεσία ψυχών. Δια τούτο και πανθομολογουμένος ανεγνωρίστη ως ακρεφνής των θείων δογμάτων υφηγητής, απλανής της πίστος διδάσκαλος, γενναίος ευαγγελικής αληθείας πρόμαχος, στοργικός της μοναδικής πολιτείας μίστης, θερμουργός της ασπύλου ορθοδοξίας αμύντορ, εξαιρέτως δε η Χριστοειδής αυτού αγάπη συνέθλιβε τας προσωπικάς ανάγκας αυτού και μεταυτού ενώπιον των ακανθωδών προβλημάτων του λιμότοντος πληρώματος της Εκκλησίας και εις των εις αυτών καταφευγόντων πιστών. Ενέπνευσε πλήστους εκ των του Ιερού Καταλόγου ως και την ημετέραν μετριότητα εν τη περιόδο των θεολογικών ημών σπουδών, αποστήλας επιστολάς πλήρης πατρικού ενδιαφέροντος και επιδικοδομητικού περιεχομένου. Ο Γέροντας καταρχάς υπήρχε κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος, η φύση του, ο αγώνας του, η εσωτερική του ζωή και υπό τη γενική έννοια του όρου, εμποτισμένος με πίστη ακλόνητη και με σταθερά προσήλωση στις παραδόσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Το στερό θεμέλιο στο πνευματικό οικοδόμα της ψυχής του ήταν η ψωπιός ταπείνωση, η διφυής αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον και η αγωνιστική ορθόδοξη βιωτή του. Η εναρμόνιση του θελήματός του προς το θέλημα του Θεού και η εκούσια σταύρωση και νέκρωση του εαυτού του καταδεικνυόταν στους ασκητικούς του αγώνες. Η Θεία Χάρη αλλοιώνει εσωτερικά και εξωτερικά τη μορφή του. Κυρίως όμως αλλοιώνει την καρδιά του. Χρηματίζει έτσι όργανο του Αγίου Πνεύματος, μεσίτης και πρεσβευτής τύπων Χριστού, οδηγώντας εις εμπιστευμένες ψυχές από τα πάθη την απάθεια και εις την εν Χριστώ ελευθερία. Μία είναι η αποστολή του, η διακονία της συμφιλίωσης και καταλλαγής του μετανοημένου αμαρτωλού με τον φιλάνθρωπο και Άγιο Θεό. Μιμείτε τον καλό ποιμένα,
με χαρακτηριστικά την αγάπη, τη στοργή, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, εξέρχεται κυριολεκτικά και μεταφορικά προς αναζήτηση του πλανηθέντος προβάτου, διατρέχει ξηρά, διαπλέει θάλασσα. Ήταν η μέρα Κυριακή, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο γέροντας δεν κοιμόταν όπως πάμε συνήθως εμείς στα μοναστήρια, όταν ξυπνήσαμε 3 η ώρα, μετά πάμε και κοιμόμαστε καμιά 2 ώρες για να μπορούμε να αντέξουμε την υπόλοιπη μέρα. Είχε μία πάνινη καρέκλα στο κελί του, στην οποία καθόταν και ξάπλωνε, και τι έκανε, καθόταν εκεί και έλεγε την ωραία προσευχή. Πολύ σημαντικό, σημειώστε το αυτό σας παρακαλώ. Μετά τη Θεία Λειτουργία εξασκούσε την ωραία προσευχή. Ακούει λοιπόν, ενώ εξασκούσε την ωραία προσευχή, ακούει μία φωνή. Πήγαινε στην Ικαρία να σώσει την Ελένη. Ο γέροντας νόμιζε ότι ήταν κάτι πειρασμικό, δεν του έδωσε σημασία. Ξανακούει πάλι αυτή τη φωνή δεύτερη φορά. Πήγαινε στην Ικαρία να σώσει την Ελένη. Το ακούει και τρίτη φορά και επειδή είχε και εμπειρία πνευματική, τότε καταλαβαίνει ότι είναι από Θεού αυτό. Σηκώνεται αμέσως, κατεβαίνει στο λιμάνι, πηγαίνει λοιπόν στην Ικαρία. Στην Ικαρία ρωτάει πού είναι η Ελένη, του δείχνουν ένα μονοπάτι, τρέχει ο γέροντας. Και εκεί βλέπει μία έξαλλη γυναίκα. Καταλαβαίνει αμέσως ο γέροντας πρέπει να είναι αυτή. Της φωνάζει: Ελένη, στάσου! Έτρεχε η Ελένη. Και η Ελένη λοιπόν γυρνάει, πηγαίνει, πέφτει στα πόδια του γέροντα και του λέει ότι ήμουν έτοιμη να πάω να αυτοκτονήσω. Πεθάνει ο σύζυγός της. Και δεν είχε μπορέσει να δεν μπορούσε να ξεπεράσει το θέμα του θανάτου. Και οδηγήθηκε η γυναίκα στην αυτοκτονία. Αλλά όμως κοιτάξτε πώς οικονομεί η χάρη του Θεού με τους ανθρώπους του Θεού. Ο Θεός με τους ανθρώπους του πώς οικονομεί. Και η ίδια η κυρία η μακαριστή Ελένη τα διηγήθηκε όλα αυτά στον πατέρα Παύλο. Δεν τα είπε ο γέροντας, μας τα διηγήθηκε η ίδια η παθούσα η κυρία Ελένη. Και από τότε εξομολογεί το συνέχεια στον γέροντα και είχε πνευματικότητα στον γέροντα. Η πρώτη του λοιπόν πνευματική κόρη ήταν η δασκάλα, η γούναρη, η μετέπειτα γερόντισσα Ευστοχία, στην οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, την προμήθευε με κείμενα πατερικά, τα οποία ο ίδιος αντέγραφε από τους κώδικες της Μονής, που είναι στην παλαιογραφία γραμμένοι οι κώδικες, να ξέρετε. Και έμαθε μόνος του. Και βλέπετε, εμείς τώρα έχουμε όλα τα μέσα και δεν ξέρουμε να διαβάσουμε παλαιογραφία ή δεν γνωρίζουμε και έχουμε τελειώσει και πανεπιστήμιο και είναι ντροπή, ας πούμε. Πώς ένας άνθρωπος έτσι, που είχε τελειώσει την πρώτη γυμνασίου, θα λέγαμε σήμερα, μπόρεσε να διαβάζει πατέρες και να τους εξηγεί και να τους ερμηνεύει κιόλας. Έτσι λοιπόν μετατίθεται, γνωρίζει την δασκάλα, την γούναρη στην Πάτμο, μετατίθεται μετά στην Κο και εκεί ο γέροντας οργανώνει και εκεί ομάδες υπό την επίβλεψη της δασκάλας, της γούναρη, και τη στέλνει υλικό για να μπορεί να κάνει τους κύκλους με τα κορίτσια και με τις κυρίες. Η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων έστωσε τροφή της Γράφη και απόλαυσης. Η δονίδα, η προσευχή και η Θεία Μετάληψης. Όλες οι ελπίδες μου είναι εισέ και περιμένω να ανακάμψεις το πυρ της θρησκείας εις την Δωδεκάνησον. Η νεαρά τότε δασκάλα ιδρύει θρησκευτικό όμιλο νεανίδων, τις οποίες κάθε Κυριακή κατηχεί, καθώς και με την παρένεση του γέροντα, φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών στο όνομα της Οσίας Ξένης, για να περιθάλψει τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Προκειμένου να επιτελέσει το πατρικό του καθήκον, δεν σκέπτεται ταξίδια, δεν υπολογίζει κόπους και την επισφαλή υγεία του. Και πάλι της γράφει και της λέει, από τη Λέρο έως την Πάτμο μη ρωτάς, φουρτούνα και βροχή. Εις τας 10 της νυχτός ευρισκόμεθε στον λιμένα, βροχή απελπιστική, με τα κόπου εξήλθον και βρεχόμενος ανερχόμενος πεζός έως την Μονή. Όλα τα φορέματά μου ήσαν ως σαν να τα έβγαλες από την θάλασσα. Η τρελή αγάπη για τα παιδιά του δεν τον αφήνει ήσυχο. Τίποτα δεν σκέπτομαι παρά τον Χριστό και την πνευματική μου οικογένεια, έλεγε ο γέροντας. Αγαπώ τα παιδιά μου με μία αγάπη ανώτερη του σαρκικού πατέρα. Γράφουν όμως ψέματα ότι εγώ τα τρέφω.
«Είμαι φτωχός και πάντοτε πεινασμένα τα έχω, αλλά είναι πολύ καλά παιδιά και για τούτο με αγαπούν χωρίς να έχουν τίποτε από εμένα. Τίποτε άλλο παρά μόνο μία τρελή αγάπη έχω για αυτά και φαίνεται αυτή τα θερμένη». Ο γέροντας ο Σαμαρίτης με τους δεσμούς της αγάπης επιδένει τα ψυχικά τραύματα και τις ηθικές πληγές με στοργή, εσπλαχνία, κατάνοιξη, για σοφρονισμό κατά Θεόν. Γίνεται περιάκουστος και περιζήτητος εξομολόγος. Ο γέροντας Παύλος καταγράφει στο βιβλίο του: «Η όλη πολιτεία του γέροντα αφήνει να καταφανεί πόσο πολύ ο αείμνηστος ποθούσε τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Θα σκιαγραφίσω με τον τρόπο επαφής του γέροντα με τον εξομολογούμενο, όπως τη μαρτυρούν από προσωπική εμπειρία τα πνευματικά του τέκνα. Πρώτα-πρώτα αποσκοπούσε στο σεβασμό και την εμπιστοσύνη του ανθρώπου που προσήρχεται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Στα μάτια του εξομολογουμένου, ο πνευματικός πατέρας εφαίνεται ο πραγματικός μύστης και λειτουργός του ιερού του μυστηρίου. Είχε το διορατικό χάρισμα μαζί με την πατερική αρετή της διακρίσεως, ώστε έκανε τον χριστιανό να μπορεί να αποκαλύψει τα ψυχικά του τραύματα και να αποθεί τη θεραπεία από το μικρόβιο της αμαρτίας. Αγαπούσε τον αμαρτωλό, αφού γι' αυτόν έδωσε το Πανάγιο αίμα του ο λυτρωτής του κόσμου. Η αγάπη του γέροντα γινόταν ομοίωμα της αγάπης του Θεού. Συμπαθούσε τους μεγάλους αμαρτωλούς, γιατί ήξερε ότι ήταν πολύ δύσκολο κατόρθωμα να μετανοήσουν αυτοί που είχαν χρόνια ψυχικά πάθη, χρόνια, από τους ολιγότερους πληγωμένους από τα βέλη της αμαρτίας. Ακολούθησε στην περίπτωση αυτή τους διακριτικούς γέροντας και, όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, βάζουν στην καρδιά τους εκείνον ακριβώς που είναι πιο αμαρτωλός και αγαπάνε περισσότερο από όλους εκείνον που αμάρτησε περισσότερο. Έκλαιε με τα κλαιόντων και έχαιρε με τα χειρόντων. Αυτό ήταν που δημιουργούσε στενό σύνδεσμο με τα πνευματικά του τέκνα. Ο κάθε ένας εσκέπτεται πως δεν θα πληγώσει ξανά την καρδιά του γέροντα και πρόσεχε στην καθημερινή του ζωή να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Εκείνο που έλεγε συχνά ο γέροντας στον αμαρτωλό: «Ξέχασε τις αμαρτίες σου. Ο Χριστός μας τις διέγραψε από το βιβλίο της ζωής». Έδινε αφάνταστο θάρρος στον εξομολογούμενο, εδραίωνε την πίστη του στο σωτήρα Χριστό και έκανε αμετακίνητο στο δρόμο της αρετής τον άνθρωπο. Η αδελφότητα ζωή, γράφοντας τον ηγούμενο, τον παρακαλούσε να του δοθεί άδεια, να δώσει άδεια στον γέροντα και έλεγε: «Παρακαλώ, όπως παράσχεται στον ηρημένον πατέρα μου Φιλόχιο, άδεια αναποσίας εκ της Ιεράς Μονής ή δυνατόν τρίμηνων, όπως χρησιμοποιήσομεν αυτόν δια το ιερόν της εξομολογήσεως έργων, διότι έχουμε την ελπίδα του Κυρίου συνεργούντος, ουχή μακρά προκύψει ωφέλεια». Και άλλη χριστιανική αδελφότητα από το Ιάννη, ο Άγιος Κοσμάς, εκφράζει ευχαριστίες για την επιστολή του Αγίου στον Άγιο Αμφιλόχιο εξομολόγο. Ο Μητροπολίτης Κρήτης τότε, γιατί δεν υπήρχε αρχιεπισκοπή, Βασίλειος, τον διορίζει γενικό πνευματικό όλης της Κρήτης. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνος Πυρίδων, όπου γνωρίστηκαν τότε τα πήγε και εξομολόγηση, εξομολογείται στον γέροντα. Ο Μητροπολίτης Λίμνου Διονύσιος, ο μετέπειτα Τρίτης και Σταγών, ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέρ, ο Διευθυντής της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής Μελέτιος Γαλανόπουλος, μετέπειτα Μητροπολίτης Κυθύρων, εξομολογείται στον Άγιο Γέροντα. Και άλλη πνευματική μορφή της Ελλάδος, ο καθηγούμενος, όπως είπαμε, της Μονής Ζωδόχου Πηγής Λογκοβάρδας, ο μεγάλος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Γράφει λοιπόν για την κοίμησή του τα εξής ο γέροντας ο Φιλόθεος: «Ευχαριστώ τον πανυπεράγιον και πανάγιον Θεόν και Πατέρα ημών των εν της ουρανής, ώστις επλήρωσε τον πόθο μου και την επιθυμία μου ηνίκων να τον έβλεπον προσωπικώς πριν απέλθω μεν αμφότεροι των προσκαίρων. Προεκοσαμήνου πληροφορηθείς ότι εισθένει, έσπευσα αεροπορικός και έφτασα εις Ρόδον. Η χαρά και η αγαλίαση ότε είδομεν αλλήλους ή το απερίγραπτος, αλλά και η πνευματική μας ωφέλεια δια της εξομολογήσεως ή το μεγίστη, διότι αμφότεροι εξομολογήθημεν». Επειδή και εμείς ως άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί,
«Μόνος γαρ αναμάρτητος εστί ο Θεός», συνεχίζει ο γιορτάς ο Φιλόθεος. Όσιος γιορτάς είναι, λοιπόν, ο κυβερνήτης, ο άριστος των ψυχών, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ούτε γαλήνη χαυνούται, ούτε εν χειμώνη ταράτεται, κατάστηλον τα κύματα των ατόπων επιθυμιών, απόκρουσε τον χειμώνα των πονηρών λογισμών, διάσωσον το σκάφος, πολλήν επίδειξε την εμπειρία και γέγονας κυβερνήτης. Ήταν όντως κυβερνήτης ψυχών ως πνευματικός ο γέροντας. Κάποτε βρισκόμενος στη Ρόδο και διακονούμενος και διακονώντας την εξομολόγηση, λαμβάνει νοερά μηνύματα από μια πνευματική κόρη του που σπούδαζε στην Αθήνα, ότι αυτή πολεμείται από λογισμούς πονηρούς. Αμέσως δεν χάνει χρόνο, τότε ήταν και δύσκολα τα πράγματα, δεν ήταν εύκολες συγκοινωνίες και τα αεροπλάνα, και παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει αμέσως για την Αθήνα για πάνω να βρει το κορίτσι αυτό το οποίο σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο. Της μεταφέρει μαζί του ιερά λείψανα για να σώσει μία ψυχή, και όπως κάθε άλλη ψυχή, γιατί όπως κάθε ψυχή έχει τέτοια αξία που δεν έχει όλος ο κόσμος. Έτσι σκεφτόταν ο γέροντας, όπως ακριβώς το λόγιο του Χριστού μας. Στον αγώνα κατά τα ουρά του πολέμου είναι απαραίτητη τακτική επικοινωνία με τον Κύριο. Η νίκη θα είναι πάντα κοντά σου, διότι θέλεις να ακολουθείς τον Βασιλέα Χριστό. Έχει μόνο θέλω τακτική επικοινωνία με αυτόν, μέσω της προσευχής. Η προσευχή είναι εκείνη που θα μας φέρει πολύ πλησίον του, γράφει σε άλλο πνευματικό του παιδί. Τότε κάθε επίθεση του διαβόλου θα είναι μικράς διαρκείας, διότι φοβείται ο εχθρός τη μεγάλη προστασία του Κυρίου. Η προσευχή, συνοδευμένη από την προσοχή, αποτελείται ως δύο πτέρυγας της ψυχής. Και συνεχίζει μετά, αυτό το έγραφε το 57 σε ένα πνευματικό του παιδί. Για να απολαύσεις τις χαρές της πνευματικής ζωής, πρέπει να καλλιεργήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου την προσευχή, την υπομονή και την σιωπή. Χωρίς την προσευχή δεν είναι εύκολο να υπομείνεις, ούτε να σιωπάς. Με τη χάρη του Θεού αυτά εφάρμοσα στη ζωή μου. Μας βοηθούν να έχουμε τον Χριστό κάτοικο στην καρδιά μας. Πρώτη στον καθήκον στο Θεό είναι η γλυκιτά τη συνομιλία με αυτόν. Το παντοδύναμο όπλο της προσευχής, η αναπνοή της ψυχής. Ο Άγιος Γέροντας καθιστός, όρθιος, αναπαυόμενος, συνομιλώντας, εξομολογώντας, συμβουλεύοντας, με τους αιώνες επράξει το θεόπνευστο παράγγελμα του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου. Η προσευχή για τον έμπειρο στον πνευματικό αγώνα Γέροντα πρέπει να συνδυάζεται με πολλές αρετές, όπως η προσοχή, μελέτη, η ταπείνωση και η αγάπη. «Κρατήστε ψηλά τη σημαία του Χριστού», παρήγγελνε στα παιδιά του τα πνευματικά, «για να έχετε πάντα το τηλέφωνο του γέροντά σας όπου και αν είστε. Η διάθεση δικιά σας μου ανάβει φωτιά. Είναι σαν να μου ρίχνετε κάρβουνα σε αυτό που υπάρχει μέσα μου. Θέλω, παιδί μου, να ζεις για τον Χριστό, ολόκληρος να δοθεί σε Αυτόν. Θέλω, όταν τύχει να ανοίξει κανείς την καρδιά σου, τίποτε άλλο να μην βρει, μόνο τον Χριστό. Γίνεστε παιδιά που κατοικεί ο Θεός στην καρδιά σας. Η προσευχή όλα τα τακτοποιεί. Τη θάλασσα μπορεί να την περπατάς, εκμηδενίζει τις αποστάσεις, τις βουλήσεις των ανθρώπων μεταβάλλει, δίνει θάρρος, πίστη και υπομονή στη ζωή μας πάντοτε. Η μεγάλη πνευματική μορφή της Πάτμου και ιδιαίτερα το αγαπητό του πνευματικό παιδί, ο Γέροντας Παύλος, καταγράφει με σπαραγμό απώλειας την αναγώνια αναζήτηση και διάσωση του πεπλανημένου Μαρτωλού στον επικίδιο λόγο του. «Επί ήμιση αιώνα υπηρέτησε νεπόρκος των Κύριων και δεν εφίδεται ούτε κόπων ούτε θυσιών, προκειμένου να ζητά το απολωλώσει στα όρη και στα σκαράδρας, εις τας νήσου και στας επαρχίας, τότε πότε εις Λέρων, πότε εις Κάλυμνων, πότε εις Σκών, πότε εις Ρόδων, εις Νήσρων, εις Κάρπαθων, εις Σύμνη». Ο ιεραποστολικός του βίος οδήγησε αυτόν και εκτός της Δωδεκανήσου, εις Αθήνας, εις Κρήτη, εις Θεσσαλονίκη, εις Σαντορίνη, εις Κωνσταντινούπολη, εις Ιωάννινα. Πόσα πνευματικά τέκνα του δεν εδρώσισαν τις ψυχές τους από τα νάματα της χριστιανικής του διδασκαλίας και δεν εχόρτασαν από την ουράνιον άρτων, των οποίων με τόση απλότητα και ολόφωτον σκέψη ως άλλος
Παπουλάκος παρήχαινο επιλαβήσιερο μόναχος αμφιλόχιος. Έζησε νοσιακόν βίο και είχε οσιακήν τελευτήν. Εκδημήσας προς Κύριον, αφήνει τις αναπλήρωτων κενών εις τα πνευματικά του τέκνα, αλλά και παράδειγμα φωτεινών και αΐζων εις ας επερχομένας γενεάς. Βέβαια, ο γέροντας ενέμενε πολύ, ξέρετε, στην ωραία προσευχή. Έβαζε και ένα μικρό κανόνα στους λαϊκούς. Βέβαια, πάντα ήθελε η κληρική να κάνουμε έναν ιδιαίτερο κανόνα και η μοναχή. Πάντα έλεγε πρώτη το είχε την ωραία προσευχή. Και εμείς χτίσαμε ένα εκκλησάκι, ο μακαριστός ο θείος μου, προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο κάναμε ησυχαστήριο και το δωρήσαμε εις την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου. Γιατί? Διότι έλεγε ο γέροντας ότι από το Δεσπότη έμαθα την ωραία προσευχή. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μύστης της ωραίας προσευχής και έμαθε την ωραία προσευχή στη Νέα Μονή της Χίου. Εκεί είχε ένα γέροντα ο οποίος τον μύησε. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό, να πει τώρα ότι εγώ έμαθα από το Δεσπότη την ωραία προσευχή ή από τον τάδε πάτερ ή από τον τάδε γέροντα. Μεγάλη υπόθεση. Είναι τόσο δύσκολο να εξασκήσει ο άνθρωπος την ωραία προσευχή που πιστεύω ότι είναι το πιο μεγάλο κατόρθωμα στον κόσμο. Και άμα διαβάσετε και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, να δείτε τι λέγεται. Και λέγεται την αναζωπήρωση του χαρίσματός μας του βαπτίσματος και της ιεροσύνης. Ο ιερός Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι αναζωπηρούμε το χάρισμα δια της ωραίας προσευχής. Όλες, λέει, τις αρετές, όλες τις ασκήσεις θα τις βάλεις στη μία πλάστικα και από την άλλη να βάλεις την ωραία προσευχή, βαραίνει πιο πολύ η ωραία προσευχή. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ταπείνωση να καλλιεργήσουμε την ωραία προσευχή και δεν μπορούμε χωρίς διδάσκαλο. Γι' αυτό να μην επιχειρείτε μόνοι σας, γιατί είναι λίαν επικίνδυνον, έλεγε και ο μακαριστός ο γέροντας. Αλλά να είστε υπό τον πνευματικό σας και να το συζητάτε το θέμα και να σας καθοδηγεί. Έμαθε λοιπόν την ωραία προσευχή από τον Δεσπότη, από τον Άγιο Νεκτάριο, του οποίου είχε τόση μεγάλη ευλάβεια που δεν μπορώ να σας το διηγηθώ αυτό το πράγμα. Επηρέασε τον Αρχιεπίσκοπο της Κρήτης τον Τιμόθεο, τον μακαριστό αυτό, το μεγάλο αυτό ιεράρχη της Εκκλησίας, ο οποίος έκαμε ένα πρωτοποριακό κοινωνικό έργο με τη Μονή της Καλυβγενής, όπως τα ξέρετε. Και είχε τέτοια μεγάλη ευλάβεια που τον πρώτο ναό στις Μοίρες και το μεγάλο ναό τον έκανε προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου. Τόσο πολύ ευλαβήτο τον Άγιο Νεκτάριο. Και αυτό το μετέδωσε ο γέροντας. Στην κυρία Μαρίκα που σας είπα προηγουμένως, ο γέροντας. Στον πατέρα Παύλο, ο γέροντας το μετέδωσε. Και πήγαινε πολύ τακτικά στην Αίγινα για να βλέπει το μοναστήρι πώς πάει, τι κάνει, τι γίνεται. Είχε λοιπόν μία μεγάλη φιλία. Αυτή την πνευματική φιλία, ας πούμε, πιστεύω ότι για να τονωθεί και η πατρότητα, η πνευματική που μας δωρίζει η Εκκλησία, για να ενασχεθεί πρέπει να έχουμε εν Χριστώ φιλία με άλλους πνευματικούς, οι πνευματικοί, αλλά και μεταξύ μας οι απλοί χριστιανοί πρέπει να έχουμε εν Χριστώ φιλία. Σήμερα πάσχουμε, σήμερα είναι διπλωματικές οι σχέσεις των ανθρώπων, είναι διαπροσωπικές και ούτω καθεξής, όπως μας τα φέρνουν απ' έξω όλα αυτά τα συστήματα και τις ιδεολογίες και τις θέσεις. Και χάνουμε την αληθινή μας, εμείς δεν την λέμε επικοινωνία σε θεολογική γλώσσα και στην πατερική, τη λέμε κοινωνία. Τόσο μεγάλη σημασία δίνει η Εκκλησία. Εμείς πρέπει να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και για να έχουμε κοινωνία πάνω απ' ότι ένας θυσιάζεται για τον άλλον. Ότι ένας εμπιστεύεται απολύτως τον άλλον. Αυτό το είδα και εγώ στον Γέροντα τον Αμφιλόχιο με τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν κάτι καταπληκτικό, κάτι το οποίο είναι ανεκδίγητο και απίστευτο για τα μάτια του σύγχρονου ανθρώπου. Πόσο μπορούσε ο γέροντας να ευλαβείται τον Άγιο Νεκτάριο. Από εκείνον βέβαια πήρε τα πρώτα μαθήματα της εξομολογήσεως, γιατί εξομολογήθηκε σε εκείνον. Και του έκανε εντύπωση το κύρος, η οριμότητα, η σοβαρότητα, οι γνώσεις που είχε ο Δεσπότης, ο Πενταπόλεος, όπως λέγανε τότε. Και να ξέρετε και από εκείνον έμαθε για το μοναχισμό τον Κοινοβιακό. Γιατί τότε ήταν όλα σε ιδιορυθμία.
να ξέρετε. Είναι πολύ μεγάλος αναγεννησιακός Άγιος ο Άγιος Νεκτάριος, να ξέρετε. Από εκείνον έμαθε την αγάπη για τον άνθρωπο. Από εκείνον έμαθε την ωραία προσευχή. Από εκείνον έμαθε την ησυχία. Όταν λέει περπατούσε ο Δεσπότης μέσα στον Άγιο Νεκτάριο, στον Αγία Τριάδα στο μοναστηράκι, άκουγες μόνο το θρόισμα των φίλων, λέει ο γέροντας ο Άγιος Αμφιλόχιος, και τον βηματισμό του, και κρατούσε το κομποσκήνι του και είχε πολλές φορές και πίσω τα χέρια του και έκανε βηματισμούς και έλεγε την ευχή. Αυτή η σχέση είναι κάτι πολύ ανώτερο. Δεν ξέρω αν μπορείτε έτσι και διανοητικά να το προσεγγίσετε. Εγώ πιστεύω μπορείτε, σας το λέω έτσι. Προσπαθήστε να το προσεγγίσετε έστω διανοητικά. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος έρωτας και αγάπη από το να υπάρχει η εν Χριστώ φιλία. Είναι πολύ δευτερεύοντα όλα τα άλλα. Η πληρότητα, ο δυναμισμός, η αγαπητικότητα, η ελευθερία, η επαφή μας με τον Θεό, η επαφή μας με τον συνάνθρωπό μας, έχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διανοηθεί ούτε ο Ευρωπαίος, ούτε ο κοσμικός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έτσι, μια που έχουμε μας δίνει εδώ η τοπική μας εκκλησία, εδώ τη Σεβασμιωτά του μας, αυτή την ευκαιρία θα σας παρακαλέσω να γίνουμε όλοι φίλοι Χριστού. Όλοι να είμαστε φίλοι και να προσπαθήσουμε και μετά και εσείς οι γονείς μεταξύ σας, το ανδρόγυνο, αυτό όμως καλλιεργείται. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και νομίζω, Άγιε Επιμενάρχα μας, ότι το πιο δύσκολο πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν καλλιεργείται η σχέση του ζευγαριού. Και άλλο το μοναχισμό. Και αυτό είναι ένα θέμα για το μοναχισμό, αλλά να δείξουμε μια που είμαστε εμείς τώρα εδώ και, και με τους γονείς τους περισσότερους. Αυτή η πνευματικότητα και ο τρόπος που δίδασκε ο γέροντας ήταν μια δυναικής καλλιέργεια εσωτερική της σχέσεώς μας μεταξύ μας, είτε σαν φίλοι, και πάσχιζε πάρα πολύ ιδιαίτερος για το ανδρόγυνο. Αγωνιζότανε να έχουν μία επαφή, διότι εμείς είμαστε σήμερα, όπως βλέπω, κατά 90% ερωτευτήκαμε, παντρευτήκαμε και μετά down. Δεν είναι όμως να ερωτευτήκαμε και αγαπηθήκαμε και μας πάντρεψε η Εκκλησία για να πάμε κατά βαρβάρων. Δεν ξέρει σήμερα ο άνδρας και η γυναίκα να καλλιεργήσει τη σχέση τους και να τη βελτιώσει. Πρέπει μέσα στο γάμο, γι' αυτό είναι και μυστήριο ο γάμος, να βελτιώσουμε τη σχέση μας. Έτσι και δεν βελτιώνουμε τη σχέση μας και 100 παιδιά να κάνουμε, θα τα κάνουμε δυστυχισμένα και άρρωστα. Όσο βελτιώνεται η σχέση του αντρός και της γυναικός και μέσα από το ορθόδοξο βίωμα, να ξέρετε, που είναι το πιο σημαντικό, τόσο πιο πολύ το ζευγάρι είναι ικανό να παιδαγωγήσει τα παιδιά του. Γι' αυτό λοιπόν έτσι ο γέροντας ενέμενε σε αυτές τις θέσεις και είχε πάρα πολλά ζευγάρια και προσπαθούσε, ας πούμε, και τα ζευγάρια να έχουν σοφροσύνη, να έχουν εγκράτεια, να έχουν κοινοβιακό τρόπο ζωής μεταξύ τους. Όχι άλλο πορτοφόλι ο άνδρας, άλλο πορτοφόλι η γυναίκα. Όχι άλλα ο εμέν, άλλα ο δε. Είπε η μητέρα, επικυρώνει ο πατέρας. Είπε ο πατέρας, επικυρώνει η μητέρα. Όχι άνω και κάτω Βιετνάμ. Δεν θα βγάλουμε καλά παιδιά. Θα βγάλουμε αρρωστημένα παιδιά, θα βγάλουμε δυστυχισμένα παιδιά και ας θυσιάζεστε και ας δουλεύετε από πρωί, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός και ας δίνετε ακόμα και το αίμα σας. Πρέπει πρωτίστως ο πατέρας και η μάνα να καλλιεργήσουν τη μεταξύ τους σχέση. Και μια που είμαστε και στη σχολή εδώ, είναι ευκαιρία να πούμε ότι όπως και η πνευματική πατρότητα θέλει πολύ αγάπη και θέλει ταπείνωση και θέλει εγκράτεια και θέλει σοφροσύνη. Βλέπετε, εμείς διψάμε σαν... Εγώ από μικρό παιδάκι διψούσα και στο πανεπιστήμιο που ήμουνα έτρεχα πώς θα πάω να βρω το γερο Παΐσιο, πώς θα πάω να βρω το γερο Εφραίμ το Καντουνακιώτη, να πάμε και μόνο να τους δούμε και να τους ακούσουμε. Μόνο αυτό μας αρκούσε.
μας αρκούσε να ωφεληθούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μητέρα και τον πατέρα. Και ο πατέρας και η μάνα πρέπει να είναι κάτι ιερό για το παιδί. Εάν το παιδί χάσει το σεβασμό στον πατέρα και στη μάνα, έχει χαθεί το παιχνίδι όλο της παιδαγωγικής, έχουν χαθεί όλοι οι κόποι σας, έχουν χαθεί τα πάντα. Και λέω πώς αυτοί οι σοφοί γεροντάδες, ήταν το Άγιο Πνεύμα, απαντώ πάλι νομίζω. Ούτε κοινωνιολογία ξέρανε, ούτε τη σύγχρονη παιδαγωγική ξέρανε, ούτε τίποτα ξέρανε από αυτά. Αλλά τους φώτιζε το Άγιο Πνεύμα, πώς θα συμπεριφερθούν και πώς μας παιδαγωγούσανε. Εγώ από τις λιγοστές να σας πω κάτι, φορές που πήγα, σας έφερα και σαν τεκμήριο να σας το αποδείξω, ξεκρέμασε ο γέροντας πριν κοιμηθεί από το κρεβάτι του Άγιος Αμφιλόχης αυτό το εικονάκι, το βλέπετε. Εγώ ήμουν τότε 8 χρονών παιδάκι και το κράτησα μέσα σαν φυλαχτό και το κρατώ μέχρι σήμερα που γερνάω σαν φυλαχτό. Και από τότε παρακινήθηκα να γράψω και ποίημα, από τότε ασχολήθηκα και λίγο με την ποίηση. Από αυτή τη σχέση και από αυτή την αγάπη του γέροντα και το πώς συμπεριφερότανε και το πώς μου μιλούσε και το πώς... Πού πήγα ελάχιστες φορές, πώς να πήρα πάνω από 7-8 φορές δεν πιστεύω να πήγα. Αλλά και μετά όμως η μητέρα μου το επισφράγιζε αυτό. Γιατί έλεγε η μητέρα μου μέχρι να κοιμηθεί, το είπε ο γέροντας. Ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε όλα τα συζητούσε μαζί του. Τα πάντα. Αφού θα εξομολογόταν πρώτα τις αμαρτίες της, τι ατοπήματα έκανε, μετά θα του λέγε: έχω αυτό το πρόβλημα, γέροντα, με το σύζυγο, έχω αυτό με τα παιδιά, έχω αυτό με τις γειτόνες, έχω αυτό με τις νύφες μου, έχω αυτό, 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 αυτό. Τα πάντα. Δεν θα ξαποστάσεις, δεν θα σου φύγουν και σένα οι νευρώσεις, δεν θα ηρεμήσεις, άμα κάνεις μια τέτοια εξομολόγηση, αφού ξέρεις πρώτα να πεις τα αμαρτήματά σου και τα νομήματά σου, μετά να συζητήσεις και τα προβλήματά σου. Αλλά πρωτίστως όμως να εξομολογηθούμε τα τοπήματά μας στην εξομολόγηση. Ο γέροντας ανέπαυε πάρα πολύ τον άνθρωπο και ξεκούραζε τον άνθρωπο. Και πολλοί κληρικοί γίνανε και μητροπολίτες, μορφωμένοι και λόγοι αρχιμαντήρου-μόναχοι. Πάρα πολύ. Από τον γέροντα, έτσι και εσείς, και εσείς δείτε και την πατρότητα, την πατρική πατρότητα, τη σαρκική πατρότητα. Να πάρετε κι εσείς από αυτά. Μην αμελήσετε κι εσείς. Και ιδίως οι μεγαλύτεροι που είστε παππούδες, που έχετε εγγόνια, με στοργή, με ισορροπία, με αγάπη, με πνευματικότητα, βοηθήστε τα παιδιά με αγάπη. Όχι με υποδείξεις, όχι με... Ο τρόπος του γέροντα δεν ήταν διδασκαλικός. Ούτε ήταν κηρυκτικός από καθέδρας. Δεν ήταν έτσι. Ήταν αγαπητικός τρόπος. Ήταν φιλικός τρόπος. Ήταν πατρικός, στοργικός τρόπος. Συνέπασκε και αγαπούσε το πνευματικό του παιδί. Αλλά ας δούμε όμως και μερικούς τώρα, αν δεν σας κούρασα, τι λένε μερικοί λόγοι. Μπορούμε ακόμα λίγο. Λοιπόν... Ο Γεώργιος Παπαζάχος, τότε επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, λέει «Επρόκειτο πραγματικά για έναν Άγιο Γέροντα. Τον συναντούσα στην Πάτμο όπου μόναζε, αλλά και στην Αθήνα μία φορά που είχε έρθει, είχα την ευλογία να τον φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Ήταν γαλήνιος, ήπιος, χερόσον και μόνο να τον βλέπεις. Την πρώτη φορά που την συνάντησα στην Πάτμο, μόλις με είδε από μακριά, χωρίς να με γνωρίσει, άνοιξε τα χέρια του και μου φώναξε. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Μ' αγκάλιασε ύστερα και με φίλησε. Αυτή η αγάπη των γερόντων σ' αγκαλιάζουν, σε ζεσταίνουν, πραγματικά την ψυχή σου θερμαίνουν. Μετά με πήρε και μου είπε, έλα να καθίσουμε έξω στο πρωτογιό μου. Ποιος πρωτογιό σας, γέροντα, τον ρωτάει ο καθηγητής. Αυτό που βλέπεις εδώ πέρα είναι ο πρωτογιός μου. Αυτό το πεύκο. Ήταν ένα πεύκο κάτω από το οποίο είχε βάλει ένα μακρόστενο τραπέζι όπου έτρωγε με διάφορους ανθρώπους που πήγαιναν να τον επισκεφθούν. Και συνέχισε, βλέπεις, επάνω στον κορμό του έχω καρφώσει αυτό το σιδερένιο σταυρό. Το πεύκο λοιπόν αυτό είναι ο πρωτογιός μου και τον έχω κάνει και μεγαλόσχημο. Έλα τώρα να κάνουμε τα εξής. Να μην μιλήσεις καθόλου, να ακούσεις πόσο πρωτογιός μου μιλά με τη θάλασσα. Πραγματικά φυσούσε ο αέρας, λέει ο καθηγητής, μέσα από τα κλαδιά του πεύκου, ακουγόταν το θρόισμα των πευκοβελώνων και από κάτω ακουγόταν το κύμα της θάλασσας.
Ήταν μία σκηνή απερίγραπτης ευδαιμονίας. Να καθόμουν κοντά σε εκείνον τον Άγιο άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλούσε, αλλά προσευχόταν, επικοινωνούσε με το Θεό. Κάποια στιγμή μου είπε, αυτή η πλαγιά που τώρα είναι γεμάτη πεύκα, ήταν εντελώς ξερή. Όποιος λοιπόν ερχόταν κοντά μου για εξομολόγηση, του έβαζα κατά μετά κανόνα να φυτέψει δέντρα. Ο γέροντας έκανε και αυτό. Αντί να βάζει μετάνιες, το ξέρετε, έβαζε να φυτεύουμε ανάλογα με τις αμαρτίες. Άλλος τρία πεύκα, άλλος πέντε. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι το έδαφος της Κορίνθου ή Πάτμος. Και στην Πάτμο πρέπει να τα αποτίζεις επί 7-8 καλοκαίρια συνεχόμενα για να πιάσουν. Είναι δύσκολο το χώμα και δεν είναι έτσι όπως είναι της Κορίνθου, θα το πετάξεις και θα γίνει το πεύκο. Πρέπει να το ποτίσεις, να το λιπάνεις, να το σκάψεις και να το ποτίζεις συνεχόμενα. Και θα σας διαβάσω και κάτι από τον Άγιο Μαυροβουνίου, γιατί η ώρα παρέρχεται και δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Έχω και άλλα, θα τα δώσω στον Άγιο Ιεροκήρυκα, θα τα δημοσιεύσουμε, να τα έχετε, να τα διαβάσετε και όποιοι θέλετε. Στο διαδίκτυο θα σας παραπέμψουμε στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου να τα βρείτε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μαυροβουνίου, όπου ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς τον έβγαλε αμφιλόχιο για τον Άγιο Γέροντα, να ξέρετε. Και λέει λοιπόν, όταν πρωτοπήγα στην Ελλάδα ήταν το 1966, στην Πάτμο και 13 συνήθισα, τώρα δεν λέει μήνα, συνήθισα τον Γέροντα Αμφιλόχιο Μακρύ. Αυτό ήταν μία μεγάλη ευλογία του Θεού σε μένα. Μάλιστα αυτός έγινε η αφορμή ώστε ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς να μου δώσει και εμένα το όνομα Αμφιλόχιος. Έτσι μας συνδέει και αυτό το γεγονός. Ήταν ψηλός, το πρόσωπό του είχε μία ωραία όψη. Ήταν μιλίχιος, με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του. Εξομολογήθηκα. Θα μου μείνει αλυσμόνητη εκείνη η εξομολόγηση. Είχα πάει κοντά του με πολλές φοβερές πληγές από τον κόσμο. Είχα ήδη στραφεί προς τον μοναχισμό. Αλλά δεν είχα πάρει ακόμα την τελική μου απόφαση και είχα ανάγκη ακριβώς από έναν άνθρωπο για να με τονώσει. Πήγα κοντά του με κάποια διστακτικότητα άλλωστε, δεν γνώριζα ακόμα καλά την ελληνική γλώσσα. Και όμως από την πρώτη στιγμή της εξομολόγησης αισθάνθηκα ότι μπορούσα να πω τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο. Η παρουσία του και ο τρόπος με τον οποίο με αντιμετώπισε διέλυσαν όλους τους δισταγμούς μου. Όταν του είπα όλα όσα είχα να του πω και ενώ περίμενα να μου βάλει κάποιο επιτίμιο, εκείνος μ' αγκάλιασε. Με προσφώνησε με το βαπτιστικό μου όνομα και μου είπε «Αδελφέ Χρήστο, να κοινωνήσουμε αύριο». Περίμενα 1000 άλλα πράγματα και το μόνο που δεν περίμενα ήταν αυτό. Ήταν τόση αγάπη που είχε μέσα του. Μ' αγκάλιασε με την αγάπη του εμένα, των ερχόμενων προς Αυτόν. Με την αγάπη του αυτή καταλάβαινε στο πνεύμα της Εκκλησίας και την πραγματική πατρότητα. Εγώ ένας ξένος, ένας άγνωστος, να πηγαίνω σε ένα άγνωστο τόπο, σε ένα άγνωστο άνθρωπο και να αισθάνομαι ως αν ο άνθρωπος αυτός να με γνώριζε από την παιδική μου ηλικία και να με αγαπούσε ως αν να με είχε γεννήσει ο ίδιος. Άρχισε να εξομολογείται σε μένα, που και νέος ήμουν τότε και λαϊκός, και μου είπε, «Τι λες εσύ, αδελφέ Χρήστο, έχω κάτι. Τι λες εσύ, πάθος είναι αυτό, τι είναι, έχω πολύ αγάπη για τα δέντρα». Είχα φυτέψει γύρω από το μοναστήρι Κυπαρίσια και μια μέρα ήρθαν να κτίσουν μια νέα πτέρυγα της Μονής και χρειάστηκε να κόψουν μερικά Κυπαρίσια. Εγώ πόνεσα. Όταν άρχισαν να τα κόβουν, ήταν σαν να έκοβαν κομμάτια από τη σάρκα μου. «Τι λες εσύ, αδελφέ Χρήστο, μήπως αυτό είναι μία εμπαθής προσκόλληση, διότι τότε θα ήταν αμαρτία αυτό», σκέφτηκα τότε εγώ, «να ήταν και οι δικές μου αμαρτίες όπως αυτή η δική του». Αμήν. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, τέλειωσα. Πολύ ελαφυρός και ουσιαστικός, ουσιώδης στις τοποθετήσεις του ο πολυσέβαστος
γέροντας Αντίπας, ο προηγούμενος και έξαρχος της Σταυροπηγιακής και Βασιλικής, θα προσέθετα και Αποστολικής Μονής του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου, του Ευαγγελιστού και αγαπημένου μαθητού του Κυρίου. Η Πάτμος είναι ένα σχολείο εκκλησιαστικό, ένα σχολείο που προάγει το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά κυρίως την πίστη του, διότι εκεί μπορεί κανείς να βρει τα ζώπυρα της πίστεως βιούμενα. Και κάποιος ο οποίος φυτά σε ένα τέτοιο σχολείο, αυτός κατορθώνει να γίνει υψηπέτης αετός της θεολογίας, η οποία βέβαια θεολογία δεν περιορίζεται και η γνώση της δεν φανερώνεται με την λήψη ενός πτυχίου, αλλά είναι βιωματική, είναι εμπειρική η θεολογία, είναι πίστης βιουμένη, είναι η Εκκλησία. Και πέρασε από αυτό το σχολείο. Αναρρύθμιτες γενναίες μεγάλων κληρικών και μορφών της Ορθοδοξίας ασκήθηκαν εκεί, εδίδαξαν και καλλιέργησαν αυτό το Ορθόδοξο Πνεύμα. Ο γέροντας υπήρξε ηγούμενος, όπως είπα, και έξαρχος εις διαδοχήν του θείου του Παύλου Νικηταρά, ο οποίος άφησε αγαθή ανάμνηση στην Πάτμο ως ηγούμενος. Υπήρξε αυστηρός στηρητής του Πνεύματος του Ευαγγελίου, συνεχιστής του έργου του Πατρός Αμφιλοχίου και βέβαια όλων εκείνων των μεγάλων πατέρων, οι οποίοι πέρασαν από την εισήγηση του Πατρός χωρίς να το καταλάβουμε. Μιλούσε για τον Άγιο Μαυροβουνίου και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για τον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου της Εκκλησίας της Σερβίας, ο οποίος είναι ελληνομαθής και του οποίου τις εκκλησιαστικές εμπειρίες παρουσίασε με πολύ απλότητα και χωρίς να το καταλάβουμε. Μίλησε για τον καθηγητή τον Παπαζάχο. Ποιος δεν τον γνωρίζει? Κι όμως βλέπετε, τέτοιοι άνθρωποι είχαν τέτοια βιώματα και αυτά πέρασαν αθόρυβα. Έτσι ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Δεν θορυβεί. Σώζει και αγιάζει και δεν το καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος ο αγιαζόμενος και σωζόμενος. Αισθάνεται όμως μέσα του τον γλυκασμό του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο γλυκασμός αποτελεί την εγγύηση ότι καλά ευάδησε.
μίλησε για τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον Άγιο Αμφιλόχιο, και εμείς συνομήλικοι σχεδόν με τον πατέρα Αντίπα, παιδιά, ακούσαμε γι' αυτόν. Άλλο όμως να ακούς, άλλο να βλέπεις, άλλο να ζεις. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία να έχουμε Αγίους συγχρόνους και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους έζησαν και μπορούν να μας πούν ότι υπάρχει μια βασική αλήθεια μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Ποια είναι αυτή? Ότι υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν Άγιοι για τη σωτηρία μας. Για να μας δείχνουν τον δρόμο της σωτηρίας. Και άλλος έχει καθοδηγητικό ρόλο ως κληρικός, ως πνευματικός, και άλλος έχει ρόλο βιώσεως των αληθιών. Ωστόσο όμως υπάρχουν όλων των ειδών και των κατηγοριών οι Άγιοι, γιατί η Εκκλησία είναι ο χώρος και το εργαστήριο, όπως είπε, της αγιότητας. Και δεν πρέπει να μας κακοφαίνεται όταν τον τελευταίο καιρό ακούμε να γίνεται έντονος λόγος για τους νέους Αγίους. Γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε υπάρχουν και παλιοί Άγιοι. Χθες με είχε καλέσει ο πρίτανης της Ιεραρχίας, ο Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου, κύριος Σεραφείμ, στην επαρχία του όμορη της Μητροπόλεως Χαλκίδος, στην οποία διακόνησα, προκειμένου να τιμήσουμε τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, όπως αποκαλείται, γιατί εχθές ήταν η μνήμη του. Και ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια του στην επαρχία αυτή, στο χωριό Άγιος Ιωάννης του Αλιβερίου. Και ο ίδιος ο Δεσπότης δεν τον είχε καταλάβει, δεν τον είχε αναγνωρίσει. Μέσα του είχε τις αμφιβολίες. Και επειδή έχει τη φήμη του αυστηρού ιεράρχου και του τηρητού σε λεπτομέρειες του εκκλησιαστικού βίου, δεν αναπαυόταν κοντά στον Άγιο Πορφύριο. Όμως βλέπετε, έρχεται ο καιρός της αλλοιώσεως και ο ίδιος, όπως συνέβη και στον Άγιο Νεκτάριο. Ο Μητροπολίτης Ίδρας τότε, ο Προκόπιος, έλεγε σιγά τώρα και ο Νεκτάριος Άγιος. Δεν είχε και ο ίδιος επίσκοποσον το αισθητήριο να καταλάβει πώς το Πνεύμα το Άγιο αλλάζει τους ανθρώπους. Κλήθηκα λοιπόν και πήγα και έζησα, γιατί είναι το σπίτι του εκεί, έζησα τον πόθο των ανθρώπων να πούν ότι ο Άγιος Πορφύριος είναι δικός μας Άγιος. Όπως εμείς στην Εύβοια, στη Χαλκίδα, λέμε για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Το βράδυ γυρίζοντας με τον Δεσπότη της Χαλκίδας, μου λέει, έχω αγρυπνία στην Ερέτρια. Δεν έρχεσαι να πάμε? Εκεί είναι ιερεύς ένας κληρικός, ο οποίος εφήτησε στην Πατμιάδα. Και μάλιστα
Είναι και φίλος ένας άλλος κληρικός, ο οποίος υπήρξε και συμφοιτητής μου, που έχει το όνομα του πατρός Αμφιλοχίου, ο Αμφιλόχιος Διακάκης. Αυτός έχει φτιάξει αυτή την εικόνα, είναι και αγιογράφος. Πήγαμε λοιπόν να τιμήσω με τον Άγιο Νικόλαο και μου λέει ο Δεσπότης, δεν λες δυο λόγια. Λέω τώρα τι να πω. Ο Άγιος Νικόλαος, μεγάλος Άγιος, κανόνας πίστεως, εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλος, της φιλανθρωπίας πλέον ο μεγαλύτερος εκφραστής, της νίκης των ανθρώπων επί του θανάτου επώνυμος. Και σκέφτηκα και λέω, μα πότε έζησε ο Άγιος Νικόλαος? Έζησε τον 4ο αιώνα και είχε αυτά τα γνωρίσματα. Και σήμερα και πριν μια εβδομάδα γιορτάσαμε τον Άγιο Ιάκωβο, σήμερα τον Άγιο Πορφύριο. Σε τι διαφέρουνε αυτοί από εκείνους? Σε τίποτε. Είναι του αυτού και του ενός Αγίου Πνεύματος χαρίσματα και δεν μπορούν να εκφραστούν και να εμφανιστούν διαφορετικά. Με τον ίδιο τρόπο εκφράζονται διαχρονικά. Και επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα, τα νέα, για να μπορούμε να λέμε κι εμείς, γιατί για μένα είναι άπιαστος στόχος η αγιότητα? Γιατί εγώ τάχα δεν μπορώ να γίνω Άγιος, αφού και εκείνος στην εποχή μας έζησε. Και εκείνος στην ίδια κοινωνία με μας έζησε, στην ίδια πατρίδα. Και μάλιστα και με πολλές στερήσεις και με πολλούς κινδύνους όπως τους περιέγραψε. Ξέρετε τι σήμαινε η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα? Και ξέρετε τι αγώνας πράγματι όπως τον περιέγραψε χρειάστηκε από την Εκκλησία να μην υπάρξει ο αφελληνισμός? Κι όμως πέρασαν τόσο απλά και τόσο αθόρυβα, ώστε ο Δαμασκηνός, ο προκάτοχός μου και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Αντιβασιλεύς, να πάει το 1947 και να είναι ο πρώτος Έλληνας αρχηγός κράτους που πήγε στα Δωδεκάνησα για να πανηγυρίσει την ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Και λέω, θα σηκώνονταν αυτές οι σημαίες και θα μπορούσαν να μιλάνε ελληνικά και να κάνουν το σταυρό τους ορθόδοξα, αν δεν υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Αμφιλόχιο το Μακρύ και σαν άλλους πολλούς επισκόπους και κληρικούς και ηγουμένους και διδασκάλους του γένους και μοναχούς και μοναχές που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να μην χαθούν οι ρίζες μας και να μένουμε ενωμένοι με την Εκκλησία. Γι' αυτό πρέπει να τιμάμε τον Άγιο και πρέπει να ευγνωμονούμε τον πατέρα Αντίπα, γιατί με τον τρόπο του είναι καθηγητής, είναι στην Κωνσταντινούπολη τώρα κοντά στον Πατριάρχη και δίνει μάχες για την Ορθοδοξία στα Μαρμαρονήσια και κάθεται με φθορά της υγείας του εκεί για να χτυπάει μια καμπάνα που θα την ακούσει πιθανόν ένας ή δυο ή πέντε χριστιανοί και να κάνουν το σταυρό τους και να πάνε στην Εκκλησία. Αυτό το έργο είναι ανεκτίμητα μεγάλο. Γι' αυτό και καμιά φορά τώρα που ακούμε
αυτά να μας λένε να χωρίσουμε η Εκκλησία με το κράτος και τούτα και εκείνα και τα άλλα. Σκέπτομαι και λέω, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι παπάδες να είναι και δάσκαλοι και γονείς και αγωνιστές, τίποτε δεν θα είχε μείνει. Και έτσι βλέπετε ταυτόχρονα να ισχύει αυτό που λέμε, τι Έλληνας ίσον χριστιανός ορθόδοξος. Τους κακοφαίνεται, αλλά και μας μας κακοφαίνεται όταν αυτό προσπαθούν να το διαψεύσουν σε ένα χρόνο, σε ένα τόπο που επί 2000 χρόνια βιώνει αυτή την αλήθεια και την πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν ας τιμάμε από εδώ και πέρα τον Άγιο, ας επικαλούμεθα τις πρεσβείες του για τα σπίτια μας, πόσο ωραία τα είπε, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, για την παιδεία μας, για τους πολιτικούς μας, και ας ευχαριστούμε τον πατέρα Αντίπα γιατί μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά αυτόν τον μεγάλο και σύγχρονο Άγιο. Τελειώνοντας, επειδή η ώρα παρήλθε, θέλω να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιωαννουπόλεως, ο οποίος είναι στο Johannesburg, στο κάτω άκρο της Αφρικής. Είναι ένας λαμπρός ιεράρχης και ιεραπόστολος στον ελληνισμό της Αφρικής. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική παροικία εκεί και ο οποίος δίνει τις μάχες του μαζί με τον Πατριάρχη και τους άλλους ιεράρχες του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας, για να μείνει ο Χριστός στους Έλληνες, αλλά και να γίνει γνωστός στους Αφρικανούς, οι οποίοι χωρίς Χριστό δεν έχουν σωτηρία. Αύριο ο Δεσπότης έχει τα ονομαστήριά του, λέγεται Δαμασκηνός και κατά σύμπτωση και Παπανδρέου, όπως ο Αντιβασιλεύς. Δεν θα του ευχηθώ αυτό, αλλά Πατριάρχης μπορώ να του ευχηθώ, εφόσον ο Θεός θελήσει αλλιώς τα πράγματα. Εγώ του εύχομαι όμως από την καρδιά μου να έχει υγεία και δύναμη, να αγαπάει την πατρίδα μας και το Χριστό μας, την Εκκλησία μας, να τα κηρύσει για να έχει και ο ίδιος σωτηρία και να σωθεί και το ποιμνιό του. Θα ευχαριστήσω όμως και έναν ακόμη Μητροπολίτη, ο οποίος είναι απόν, τον Σεβασμιότατο αδελφό μου και συνοδικό συνεδρό. Είμαστε μαζί εφέτος συνοδικοί των Αγιοπατρών, τον κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος πληροφορημένος για αυτή την δραστηριότητα της τοπικής μας εκκλησίας θέλησε προς ευρύτερη ωφέλεια και του ποιμνίου του αλλά και των θεατών του τηλεοπτικού σταθμού Λίχνος που διαθέτει η Μητρόπολης Πατρών, να γίνονται γνωστά αυτά τα θέματα, και επειδή ήταν και εκείνος εχθές μαζί μας στον Άγιο Πορφύριο, μου είπε, Δεσπότη μου, να μου στέλνετε ή θα στέλνω εγώ άνθρωπο να βιντεοσκοπεί, ώστε να προβάλλονται αυτές οι ομιλίες προς ωφέλεια των χριστιανών. Τον ευγνωμονώ και εκείνον,
όχι γιατί μας διαφημίζει και γιατί μας κάνει να γινόμαστε συνέχεια πιο πολύ, ώστε να είναι γεμάτη πάντα η αίθουσα και ακόμη πιο γεμάτη από ό,τι είναι σήμερα, αλλά για να διδάσκεται και το πλήρωμα όλης της Εκκλησίας, καθώς το κανάλι αυτό έχει θεαματικότητα μεγάλη, αλλά και καλύπτει όλη την Πελοπόννησο, τη στερεά Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Τον ευχαριστώ και του εύχομαι να έχει πάντα τη χαρά και την ευλογία των Αγίων μας, για να συνεχίσει και εκείνος το έργο του στην Αποστολική Μητρόπολη Πατρών, που την ευλογεί ο Απόστολος Ανδρέας.